Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, εκ μέρους του Επιχειρησιακού Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων ΦΑΜΑΡ, χαιρετίζω τη σπουδαία προσπάθεια του ΠΑΜΕ για συντονισμό της δράσης όλης της εργατικής τάξης. Ο κλάδος του φαρμάκου είναι ένας κλάδος στον οποίο τα αφεντικά όλο το προηγούμενο διάστημα είδαν τα κέρδη τους να γιγαντώνονται και εν μέσω κρίσης και εν μέσω πανδημίας. Και το επόμενο διάστημα θα πάρουν τη μερίδα του Λέοντος από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ακούγεται μάλιστα πως θα επιδοτηθούν με περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ. Από την άλλη, οι συναγωνιστές, τι είδαμε εμείς? Εμείς είδαμε τη ζωή μας μόνο να χειροτερεύει. Είδαμε μείωση μισθών, κόψιμο βαρέων, ενσήμων, εντατικοποίηση της δουλειάς μας, ατομικές συμβάσεις εργασίας για πάνω από 10 χρόνια. Θα προσπαθήσω να μεταφέρω πείρα από τους αγώνες που βρίσκονται σε εξέλιξη στην εταιρεία που δουλεύω, τη ΦΑΜΑΡ. Η ΦΑΜΑΡ είναι ένα μονοπόλιο του κλάδου που απασχολεί πάνω από 1.000 εργαζόμενους στην Ελλάδα. Η ΦΑΜΑΡ λοιπόν βιώνει το δικό της success story με αύξηση καθαρών κερδών για το 2021 πάνω από 30%. Μία χρονιά που πίεσε την πλειοψηφία των εργαζομένων να πάρουν άδειες άνευ αποδοχών. Η εκρηκτική κατάσταση που βιώνουμε όλοι μας σήμερα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχουμε να δούμε αυξήσεις πάνω από 10 χρόνια στη ΦΑΜΑΡ, μας οδήγησε να συσπηρωθούμε στο σωματείο μας και να οργανώσουμε την πάλη μας. Συμμετείχαμε μαζικά στην πανελλαδική απεργία και στην απεργία του κλάδου το καλοκαίρι. Ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του σωματείου μας για συμμετοχή σε στάσεις εργασίας τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο, με σκοπό να διεκδικήσουμε ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας. Οι στάσεις εργασίας κρίνονται πετυχημένες, διότι αρκετοί εργαζόμενοι έκαναν το βήμα να αγωνιστούν συλλογικά για πρώτη φορά στη ζωή τους, κόντρα στην τρομοκρατία της εργοδοσίας, κόντρα στην τοπάθεια και τη μυρολατρεία που καλλιεργούσε το άλλο σωματείο, το εργοδοτικό. Δεν μείναμε όμως μόνο σε αυτά. Κόντρα στη λογική της ανάθεσης και των σωτήρων από τα πάνω, συντονίσαμε τον αγώνα μας μέσα από γενικές συνελεύσεις σε όλα τα εργοστάσια του ομίλου. Με παρουσία εκατοντάδων συναδέλφων, μια πραγματικά ζωντανή διαδικασία με ρωτήσεις, τοποθετήσεις, προτάσεις για αγωνιστική συνέχεια. Επίσης, συζητήσαμε και έγινε αντιληπτή από τους περισσότερους συναδέλφους η ανάγκη συμμετοχής στην απεργία. Συναγωνιστές, κανείς δεν πίστευε πριν 1,5 χρόνο ότι οι εργαζόμενοι της ΦΑΜΑΡ θα συμμετείχαν μαζικά σε απεργίες, θα οργάνωναν στάσεις εργασίας και γενικές συνελεύσεις. Αυτό μας δείχνει πως δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω. Τίποτα δεν μένει στάσιμο, καμιά κουβέντα δεν πάει στο βρόντο. Χρειάζεται μεθοδική δουλειά και υπομονή. Έτσι κάναμε και σήμερα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Ήδη συναγωνιστές έχουμε βγει κερδισμένοι. Και το κέρδος μας δεν είναι μόνο στις αυξήσεις και στις παροχές που κατακτήσαμε ύστερα από 10 χρόνια ξηρασίας. Έχουμε κερδίσει διότι, πρώτον, γκρεμίσαμε τη λογική που καλλιεργείται τόσα χρόνια ότι τίποτα δεν βγαίνει με τους αγώνες. Δεύτερον, αναδείξαμε τις δυνατότητες που μπορεί να έχει ο συλλογικός αγώνας και η αλληλεγγύη των εργατών. Τρίτον, σπάσαμε στην πράξη την τρομοκρατία που καλλιεργούν κυβερνήσεις και εργοδοσία με την καθολική συμμετοχή στις τάσεις εργασίας. Τέταρτον, εκθέσαμε ανεπανόρθωτα, ξεμπροστιάσαμε το εργοδοτικό σωματείο ή καλύτερα να πω το μακρύ χέρι της εταιρείας, το οποίο θέλησε να διασπάσει τους εργάτες με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι πέταξε τους εργολαβικούς συναδέλφους μας εκτός διεκδικήσεων. Το συγκεκριμένο σωματείο μαζί με την Ομοσπονδία Ιατρικών Επισκεπτών, να αναφέρω επίσης ότι τη μέρα κλαδικής απεργίας είχαν στήσει απεργοσπαστικό μηχανισμό και καλούσαν την αστυνομία την ώρα που εμείς περιφρουρούσαμε την απεργία μας να κάνει τη δουλειά της. Η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Πέμπτον, έγιναν μαζικές εγγραφές στο ταξικό σωματείο, ακόμα και στο εργοστάσιο που εδρεύει το ξεπουλημένο σωματείο. Κάναμε λοιπόν δική μας υπόθεση, την υπόθεση του αγώνα για αυξήσεις στους μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας, για κατοχύρωση δικαιωμάτων. Ο αγώνας μας δεν σταματάει εδώ. Συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά, με αισιοδοξία, πιο θαρετά, βάζοντας στόχο την υπογραφή επιχειρησιακής σύμβασης. Και το πρώτο βήμα θα είναι η επιτυχία της απεργίας στις 9 Νοέμβρη. Τελειώνω με το σύνθημα της απεργίας: «Λαέ μη σφίξεις άλλο το ζωνάρι, ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι με το οργανωμένο μαζικό ταξικό κίνημα με το ΠΑΜΕ». Καλούς αγώνες.